Την ίδρυση περιφερειακών ιατρείων στις έδρες των αστυνομικών υπηρεσιών 13 μεγάλων πόλεων, μεταξύ των οποίων και η Πάτρα, ανακοίνωσε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης. Τα ιατρεία θα καλύπτουν υγειονομικές ανάγκες του εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και των οικογενειών τους. Η ίδρυση ιατρείου για τους αστυνομικούς και για τους απόστατους αστυνομικούς σίγουρα θα βελτιώσει την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη που τους προσφέρεται, μιας και ειδικά τα τελευταία χρόνια υπήρχαν πολλά προβλήματα στο θέμα της εργασιακής υγείας των αστυνομικών, αφού πρωτοστάτησαν στα μέτρα, στη λήψη μέτρων σχετικά με το περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του ιού του COVID-19. Η ίδρυση ιατρείου ήταν μία από τις βασικές πάγιες διεκδικήσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Αχαΐας. Μάλιστα, στην τελευταία συνάντηση που είχε πρόσφατα το Προεδρείο της Ένωσης με τον Αρχηγό, είχε τεθεί επιτάπητο στο αίτημα και υπήρξε η διαβεβαίωση πως εντός του διμήνου θα λειτουργήσουν τα περιφερειακά ιατρεία στους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας. Ήταν ένα χρόνιο αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας που τελικά οι προσπάθειές μας έφεραν αποτέλεσμα. Σε αυτό βοήθησε και οι παρεμβάσεις που έκαναν τοπικοί φορείς όπως ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Παπαδόπουλος, αλλά και άλλοι τοπικοί φορείς. Στην Πάτρα το ιατρείο είναι σχεδόν έτοιμο και θα στεγαστεί στο αστυνομικό μέγαρο της Ερμού. Τα περιφερειακά ιατρεία θα στελεχωθούν με επιστημονικό προσωπικό ειδικοτήτων παθολόγου, ψυχιάτρου και ψυχολόγου. Η ίδρυσή τους αποτέλεσε βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στο προσωπικό και στα μέλη των οικογενειών τους.